Η τελευταία σάκοι με το εκλογικό υλικό μεταφέρονται από την περιφέρεια σε φορτηγά των Δήμων όλη τη Κεντρική Μακεδονία για να παραδοθούν στου δικαστικού αντιπροσώπου. Ενώ είναι έτοιμα για να μεταφερθούν από το Δήμο Θεσσαλονίκη οι κάλπε και τα παραβάν στα εκλογικά τμήματα. Η προετοιμασία των φετινών τετραπλών εκλογών, που είναι πρωτόγνωρη για τι υπηρεσίε που τι οργανώνουν, βρίσκεται στην τελική ευθεία τη. Όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει. Ε, στο περίπτερο 5 της έκθεσης αυτή τη στιγμή έχουν παραδοθεί όλα τα ψηφοδέλτια των, των υποψηφίων. Ε, η ομάδα εκεί εργάζεται πήρε το και θα είμαστε πανέτοιμοι έτσι ώστε την Παρασκευή να, πριν τις εκλογές μεθαύριο να μεταφερθούν όλες οι κάλπες και τα παραβάν στα 950 εκλογικά τμήματα ε, και την επόμενη μέρα να παραδοθούν οι σάκι με ε, όλο το εκλογικό υλικό, ψηφοδέλτια κλπ. Ε, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα όπως δεν υπήρξε μέχρι στιγμής. Έχουμε τετραπλή διαδικασία, πρωτόγνωρη, τουλάχιστον για εμάς εδώ τους υπαλληλούς της περιφέρειας, πρωτόγνωρη ως διαδικασία στα χρονικά της τελευταίας ετία νομίζω όμως ότι έχουμε ανταποκριθεί στις απαιτήσει πολύ δύσκολη δοκιμασία δοκιμασίας τη συγκεκριμένη και όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία η εκλογική στις 7 η ώρα την Κυριακή το πρωί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρήθηκε στο διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων, καθώ λόγω του διπλασιασμού των εκλογικών τμήματων απαιτήθηκε μεγαλύτερο αριθμό. Δικαστικέ αρχέ και δικηγορικό σύλλογο έφτασαν σε σημείο να διορίσουν μέχρι και διευθυντέ δημοτικών σχολείων για να καλύψουν τα κενά. Για πρώτη φορά έχουμε περίπου 39.000 εκλογικά τμήματα, ένας πρωτόγνωρος αριθμός για εκλογική διαδικασία στη χώρα μας. Χρειάστηκε λοιπόν να διοριστούν περίπου 45.000 δικαστικοί αντιπρόσωποι, γιατί εκτός από τις 39.000 τακτικούς έχουμε και 6.000 περίπου αναπληρωματικούς για να καλύψουν τα τυχόν κενά. Ε, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο και για να μπορέσει να καλυφθεί διορίστηκε η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων, Διορίστηκαν φυσικά δικαστική λειτουργή, συμβολογράφη και χρειάστηκε να διοριστεί και ένας αριθμό δημοσίων υπαλλήλων, περίπου 2.000 σε όλη τη χώρα. Κατά προτίμηση, δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πτυχίο νομική ή σε κάποιε περιπτώσει προϊστάμενοι διευθυντέ υπηρεσιών. Οι υπεύθυνοι τη οργάνωση τη φετινή εκλογική διαδικασία εφιστούν την προσοχή σε όλου του ψηφοφόρου για το πού και πώ ψηφίζουμε. Ο κόσμο θα πρέπει όλοι να μπουν, να μην θεωρούν ότι θα πάω στο σχολείο που είχα ψηφίσει την προηγούμενη φορά. Να μπουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών το μάθε που ψηφίζεις, να δουν ακριβώς που ψηφίζουν και να το κάνουν εγκαίρως. Όχι εκείνη τη στιγμή και να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή. Οι εκλογές θα πρέπει να ξέρουν ότι θα ψηφίσουν τέσσερις φορές. Ε, τα περισσότερα τμήματα έχουν χωριστεί σε Α και Β. Στο Α ψηφίζουμε για Ευρωεκλογέ και Περιφέρεια και στο Β τμήμα, το οποίο θα είναι ένα γειτονικό ε, εκλογικό τμήμα, ψηφίζουμε για Δήμο και Κοινότητα. Στίχημα παραμένει βέβαια, όπω και σε όλε τι εκλογέ, εάν εμφανιστούν τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών. Η ψηφοφορία αρχίζει στι 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στι 7 το βράδυ.